Πολλά. Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αντώνιδες που γιορτάζουν σήμερα. Φυσικά και τις Αντωνίες. Ναι. Φυσικά και τις Αντωνίες. Έχετε. Το παιδί μου, το μεγάλο, Ελένη. Να τον χαίρεσαι, παιδάκι μου. Να τον χαίρεσαι, κορίτσι. Να τον χαίρεσαι, το παιδί σου, το καλό σου το παιδί. Συγκινούμε το ίδιο με τον ίδιο τρόπο όλες τις φορές που γιορτάζουν. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει. Μανούλα. Ξέρεις πόσες συγκινήσεις έχεις ακόμα να λάβεις? Δεν σταματάνε οι συγκινήσεις. Μα διάβαζα τώρα σήμερα το πρωί για την Ελένη Πετρουλάκη που έγραφε για την κόρη της που γίνεται 18. Και λέω, τη διάβαζα και έλεγα. Ασταμάτητα φέτος, αυτή τη σεζόν, σκέφτομαι την κόρη μου τη Λάουρα που τον άλλο μήνα. Μαζί έχετε γεννηθεί. Μαζί, 9 Φεβρουαρίου. Θα γίνει 18. Και λέω, το παιδί μου, θα μου πει, δεν είναι και το πρώτο παιδί. Ο γιος μου έγινε 20. Ποτέ δεν έχει σημασία. Δηλαδή τώρα αυτό. Μεγάλος. Μα εγώ πότε το φανταζόμουν, πότε βρέθηκε στην κοιλιά μου, πότε ξεπετάχτηκε και πότε έφτασε 18. Έτσι. Ενήλικη. Πω. Δεν γίνεται. Το καταπίνω. Ότι δεν το παίρνεις ποτέ απόφαση, νομίζω. Βλέπω τη μικρή μου χθες κοιμήθηκε μαζί μας και τη λέω πόσο καιρό θα κοιμάται ακόμα δίπλα στο κρεβάτι μαζί μας. Και με πιάνει κάπως. Δίπλα στο κρεβάτι μαζί σας να μην κοιμάται πολύ καιρό πάντως γενικά. Εντάξει, κάποια στιγμή. Άσε με παιδί μου λίγο τώρα και σε μου το χαλάσει. Είναι μια ευχαρίστηση. Όχι, άμα το έχουν συνηθίσει έτσι να το ευχαριστηθούν. Ναι, μωρέ. Είδαμε κι εμείς που το πολεμάγαμε. Είδαμε κι εμείς που το πολεμάγαμε. Έστω στη γυναίκα μου πέστα. Γλίκανες καλέ. Γλίκανα λίγο, ναι. Επειδή τα γιο Αντωνίου. Μεγάλη χάρη του. Τους αποδοχούν Αντωνάκη. Αντωνάκη. Να χρησιμοποιεί και Παναγία. Από το πρωί με έχει με πάει τρένο με την κακή έννοια. Την καλή.